Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του Οριακού Car. Σήμερα ήρθαμε να κάνουμε αυτό το Nissan Micra, ένα πολύ ωραίο αυτοκινητάκι, ένατος του 19 με 30.000 χιλιόμετρα, τίποτα, εντελώς τίποτα. Ήρθαμε να το κάνουμε έναν έλεγχο. Ξεκινάμε τον έλεγχό μας, να δούμε κάποια πράγματα. Εμείς το έχουμε ολοκληρώσει, απλά θα σας δείξουμε και εσάς τι συμβαίνει στο αυτοκίνητο και πως τα δείχνουν στο ίντερνετ όμορφα. Και ερχόμαστε εδώ, από το τηλέφωνο λένε ότι είναι πάρα πολύ καλά αυτά, και πάμε να δούμε τι βρίσκουμε εμείς στα αυτοκίνητα. Εδώ ας έρθει η κάμερα να μας δείξει το χώρο του κινητήρα. Εδώ τα λάδια του πάρα πολύ καλά, χωρίς αφρούς και χωρίς νερά. Εδώ τα καλώδια του, δείξτε τα λίγο κοντά. Αυτά εδώ με αυτές τις ταινίες και αυτό εδώ το γυμνό δεν είναι original το θέμα. Εδώ παρατηρούμε ότι κάποιες βίδες έχουν ξεβιδώσει και έχουν ξαναβιδώσει. Παρατηρούμε ότι εδώ μπροστά στη μάσκα έχουν ξεβιδώσει τα μούτρα, όπως και εδώ. Ο κινητήρας φαίνεται καθαρός, δεν είναι πασαλημένος. Τον έχουμε τσεκάρει κι εμείς. Δεν έχει διαρροές σαν κινητήρας. Πάμε λίγο να σας δείξουμε τις μετρήσεις μας. Α, πού βγαίνει, πού το βάλα αυτό. Ωραία. Πάμε λίγο να σας δείξουμε τις μετρήσεις μας και θα επανέλθουμε λίγο ξανά στο χώρο του κινητήρα. Να πάρουμε λίγο τα μηχανήματα. Πάμε λίγο να μετρήσουμε. Δεν χρειάζεται να το πιάνει η κάμερα, θα το λέω εγώ. 157, 118, 133, ήδη βαμμένο κάπου. 131, ήδη βαμμένος προφυλακτήρας εδώ. Δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. Έλα από εδώ. Εδώ έχει όλο αυτό εδώ το βάψιμο. Είναι θολό ματ. Έχει βαφτεί καπό. Έχει βαφτεί προφυλακτήρας. 114, 116, 106, 95, μόνο μας πιέσει ο κάτω είναι και οι πόρτες είναι βαμμένες. 129, 125, 127, μόνο κάτω μας πιέσει είναι original. 128, 105, και πάνω έχει φάει το βάψιμο του. 117, 119, φυσικά εδώ δεν το πιάνει. 115, εδώ έχει γρατσουνιές και εδώ ένα καλό ακουμπήγμα, μας το δείξει η κάμερα. Εδώ γρατσουνιές αρκετές, λάστιχα χειμερινά, ό,τι μπορεί να πιάσει η κάμερα, λάστιχα χειμερινά με ζάντες aftermarket. Εδώ δεν βλέπουμε να έχει σαπίλες, αλλά το βάψιμο φαίνεται έχει γίνει ματ. Σαπίλες δεν έχει το αμάξι. Με 30.000 χιλιόμετρα, παιδιά. Γρατσουνιές εδώ. Σε αυτό το μέρος. 129, 118, 150, 109, 124, 128, 147, 115, 116. Εδώ αυτό εδώ το μέρος έχει πιαστεί, εδώ έχει βαφτεί και έχει γίνει πρόχειρη δουλειά εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι άνοιγμα και κλείσιμο πόρτας, εδώ εξέχουν τα πράγματα.
ζάντες ακουμπισμένες με λάστιχα Bridgestone, να δούμε χρονολογία λίγο, χρονολογία του 22, 42 εβδομάδες του 22. Συνεχίζουμε λίγο, 115, 123, 126, 128, 90, 130, 119, 110. Τι μας λέει, τα λεφτά τα έχουν πάρει από την ασφάλεια και το έχουν βάψει το αμάξι πρόχειρα, αλλά ξανακουμπήσαν κάτω και τον μπαλώσαν. 134, 120, 138. Το αμάξι, ένα είναι σίγουρο ότι είναι βαμμένο. Η ζάντα από εδώ μεριά δεν έχει ακουμπήσει. Οι δισκόπλακες είναι εντάξει. Τα φρένα του τα είδαμε πριν ότι είναι εντάξει, δεν έχει θέμα με τα τακάκια. Και οι δισκόπλακες είναι πολύ καλές. Τα αμάξι, παιδιά, όμως είναι βαμμένο. Βαμμένο γύρω-γύρω και πάνω. Βαμμένο και ακόμα πιο βαμμένο, γιατί το ξανακουμπήσανε εδώ με ματ χρώμα, όπως και πίσω η πόρτα ματ. Να δούμε λίγο το σαλόνι του. Ένα χέρι, πρώτο χέρι το αυτοκίνητο. Δείξει λίγο το σαλόνι, πρώτο χέρι το αυτοκίνητο, αλλά ο παππούς το έχει ακουμπήσει το αυτοκίνητο. Εδώ δείξει και λίγο από πίσω τις πόρτες αυτά, να δουν τα παιδιά πως είναι. Με τα χερούλια και όχι ηλεκτρικά τα παράθυρα, τα πίσω. Ντουλαπάκι βαθύ. Okay. Να το βάλουμε λίγο μπρος. Να το ακούσουμε με δύο κλειδιά. Βάλουμε λίγο το κλιματιστικό του. Εδώ με τα σέρβις του, για να δούμε εδώ τα χαρτιά του. Εδώ δείχνει 25 του 19, 6.500 χιλιόμετρα. Το συνεργείο. Το τι έχει συμβεί, το ιστορικό του. Το αυτοκίνητο είναι τρακαρισμένο, παιδιά. Έχει μαζέματα. Τα χιλιόμετρα του να τα δείξουμε. 30.793, ας πάει κοντά η κάμερα, 30.793 συγκεκριμένα, βάζουμε full το air condition. Ουρανού δεν έχει κρεμασμένο. Ο ουρανός είναι πάρα πολύ καλός. Το αυτοκίνητο μας είπαν ότι είναι ατρακάρισμα το αυτοκίνητο, δεν είναι έτσι πως τα λένε. Το έχει οδηγήσει μόνο ένας. Δεν είχε διάφορους ιδιοκτήτες. Θα μιλήσουμε με τον πελάτη μας και αν επιθυμεί να το κάνουμε βόλτα, γιατί είναι τρακαρισμένο, μπορεί να μην επιθυμεί καν να προχωρήσουμε στην
αγορά του αυτοκινήτου στον περαιτέρω έλεγχο, να μην μπούμε στη διαδικασία, γιατί το αμάξι είναι τρακαρισμένο, δεν έχει πάρει πλαίσιο και ψαλίδι και αυτά, τα έχουμε ελέγξει πριν από όλο αυτό και βλέπουμε ότι έχει θεματάκι το αμάξι σαν λαμερνοδουλειά. Η πόρτιση πίσω, πόρτα πίσω δεξιά δεν είναι καλά, δεν κουμπώνει καλά, έχει ένα εξόγκωμα και βάψιμο πολύ απλό. Μπροστά αριστερά έχει βάψιμο πολύ απλό, πίσω είναι γρατσονισμένο, το αμάξι είναι όλο βαμμένο, ολική βαφή, 130, 120 μέχρι 150 σε όλο το αμάξι. Τεστάραμε και το μηχάνημά μας στο άλλο αυτοκίνητο, μήπως έχουμε πρόβλημα, και μας δείχνει στο άλλο αυτοκίνητο 70. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι το αμάξι έχει πέσει πολύ έξτρα δουλειά. Αυτό. Το κλιματιστικό του δουλεύει, αλλά αν επιθυμεί ο φίλος να το αγοράσει έτσι και δεν τον εμποδίζει που είναι βαμμένο το αυτοκίνητο, γιατί σε ζωτικά πράγματα όπως ψαλίδια και αυτά, αμορτισέρ είναι ok, στα φρένα του είναι εντάξει. Το μόνο που μένει είναι να το κάνουμε μια οδήγηση, εφόσον επιθυμεί, να δούμε και πώς συμπεριφέρεται στο δρόμο και από εκεί και πέρα βλέπουμε την ολική κατάσταση, να του δώσουμε και εμείς μια πλήρες απάντηση για το πώς συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο στο δρόμο. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που λένε, ότι το αμάξι είναι ατρακάριστο ή το αμάξι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φυσικά θα ήταν ωραία άμα μπορούσαμε να κάνουμε μία ένα κόψιμο τιμής, γιατί το δίνει 10.590, άμα μπορούμε να το πάρουμε 9.500 ή 9.000 θα ήταν ακόμα καλύτερα και για μας, για μας εννοώ, για τον πελάτη μας, αυτό εννοώ. Μην το δείχνεις εκείνο το μηχάνημα επάνω. Εδώ κοιτάμε τα λάδια. Δεν θα δείξουμε όλα τα μηχανήματά μας, όλα τα εργαλεία στο ίντερνετ. Βενζίνα είπαμε είναι, έτσι, να βάλουμε το μηχάνημα. Κάνει σκάνε. Ξαναμετράμε. Τελευταία φορά για να είμαστε, να έχουμε σωστή μέτρηση. Η ποιότητα λαδιού είναι, δεν έχει νερό μέσα, αλλά είναι άθλια, είναι για αλλαγή λαδιού το αυτοκίνητο, είναι για σέρβις, μας βγάζει κάτω από 20% το ποσοστό, οπότε τα λάδια πρέπει να αλλαχτούν στο αμάξι, γιατί εδώ λέει στις 11 και το αμάξι έχει 30.700, αλλά το τι λέει εκεί πέρα μπορεί να το γράψει οποιοδήποτε. Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό το χαρτί, ένα χαρτάκι, μπορεί να το γράψει οποιοδήποτε. Τα λάδια του είναι για αλλαγή σύμφωνα με το μηχάνημά μας. Το παγουράκι του είναι καθαρό,
είναι ακριβώς εκεί που πρέπει, αλλά αυτά, παιδιά, ξέρετε, μπορούν να τα συμπληρώσουν, μπορούν να τα κάνουν οτιδήποτε. Το μοτέρ του είναι καθαρό, δεν έχει διαρροές, το ψάξαμε και πριν, δεν έχει διαρροές, απλά τα μάξι είναι χτυπημένο. Αυτό, όχι σε σημεία ψαλίδια, σασί και τέτοια, αλλά είναι χτυπημένο. Πέρα από αυτό, βλέπετε και εδώ πέρα ότι έχει τα καλώδια, όπως είπαμε και πριν, είναι μανταρισμένα και μπαλωμένα. Αυτή δεν είναι η κατάσταση εργοστασίου, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε και τι κάνουμε. Ενημερώνουμε τον ενδιαφερόμενο και αν από εκεί και πέρα αποφασίσει να το κάνουμε οδήγηση, θα το οδηγήσουμε και να του δώσουμε ένα τελικό πόρισμα από τον έλεγχό μας. Σε αυτό το σημείο σας παρακαλώ πολύ, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, Οριακός Καρ, μας βοηθάει να μεγαλώνουμε και να μας γνωρίζει ο κόσμος για την λεπτομερή δουλειά που κάνουμε. Μας συγχωρείτε που δεν μπορούμε στο ίντερνετ να ανεβάσουμε την κάθε λεπτομέρεια του αυτοκινήτου, το τι κάνουμε και πώς το ελέγχουμε, παιδιά, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Και δεν μπορούμε να δείχνουμε και όλα μας τα εργαλεία, το πώς και κάνουμε και ψάχνουμε. Δεν μπορούμε αυτά, παιδιά, να τα δείξουμε στο ίντερνετ, γιατί έχουμε επενδύσει. Αυτό είναι απάντημα σε έναν φίλο που είπε τι εργαλεία έχεις και δεν μας τα δείχνεις. Ο καθένας ψάχνει, ενημερώνεται, διαβάζει, περνάει ώρες σε σεμινάρια, επενδύει σε μια δουλειά. Αυτό έχουμε κάνει και εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.